Έτσι, πληροφόρηση για να πάρει. Έχω μια πληροφόρηση. Όπως και για το 180 αυτή την πληροφόρηση. Εγώ την έχω ένα μήνα τώρα. Την και θα ψηφίσει, για το 180. Να ψηφίσει, είναι επιθυμία των Γερμανών. Των Γερμανών είναι επιθυμία τώρα. Απλά δεν θέλαν να το παρουσιάσουν για 180. Δηλαδή, τι είναι το 180. Όχι ότι κατοχυρώνει. Απλά δεν τους αρέσει στη Γερμανία που η Νέα Δημοκρατία λέει αυτό το πράγμα. Συμφωνώ, θα, αν εγώ κυβέρνηση θα τα τηρήσω, αλλά δεν τα υπογράφω. Δηλαδή είναι καθαρή ψηφοθυρία. Δηλαδή σε άλλη χώρα της Ευρώπης τέτοιο κόμμα δεν θα μπορούσε να σταθεί σαν τη Νέα Δημοκρατία. Κόμμα που δηλώνει ότι επειδή το κράτος έχει συνέχεια, εγώ θα τα εφαρμόσω. Ψηφίστε τα γρήγορα ή θα καταρρεύσει η χώρα. Εγώ όμως δεν τα ψηφίζω. Δηλαδή τι εικόνα χώρας είναι. Και λέω εγώ τουλάχιστον και σαν Ένωση Κεντρών είχα 5 άλλες θέσεις, δεν τις εφάρμοσε ο Τσίπρας, νομιμοποιούμε να μην ψηφίσω. Αλλά εσύ κύριε Μητσοτάκη που έχεις ακριβώς τις ίδιες θέσεις και αυτές, και δικό τους παιδί, του Διεθνούς Δημοτικού Ταμείου και της Ευρώπης, εσύ από καθαρή ψηφοθυρία δεν ψηφίζεις. Από τι είδε, να μας πει. Αφού λέει αν έρθει θα τα τηρήσει. Να. Έτσι. Λέει κάντε γρήγορα. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς πάντως. Και γι' αυτό βγήκα στη Βουλή για το Σαμαρά και είπα: εγώ είμαι άντρας και όταν πρέπει να πω κάτι για τον Κουρί, καλό θα το πω και ας πεθαίνουν όλοι μαζί. Λοιπόν, είπα ότι ο Σαμαράς είχε δημοσκόπηση για πάρτι του το 2011. Το 2011 33% δημοσκόπηση. Πριν γίνει η κυβέρνηση Παπαδήμου. Είχε δημοσκόπηση. Και οι σκληροί του κόμματος οι Ηρακλείς λέγανε ούτε να κουμπίσουμε καθόλου τους άλλους. Ο Σαμαράς. Και πήγε και έκανε κυβέρνηση και πήρε 18. Και αυτή, λέω εγώ παιδιά αυτό έβαλε το κόμμα κάτω από την πατρίδα. Έβαλε την πατρίδα πάνω από το κόμμα. Αυτό είπα στη Βουλή. Και γράψανε κάτι γελίες εφημερίδες ότι ο Λεβέντης εξυπηρετεί το Σαμαρά. Εγώ ήθελα να τονίσω αυτή τη στιγμή το ότι η πατρίδα έχει ένα πρόβλημα. Μπροστά στο πρόβλημα της πατρίδας πρέπει όλοι να σταθούμε με σοβαρότητα. Και όχι να κοιτάξουμε το μαγαζί έκαστο. Ναι, αλλά ούτε ο Σαμαράς έκλεισε την πέμπτη αξιολόγηση που είχε τότε. Πάλι άλλο ρε παιδί μου, αγόρι μου, σου λέω κάτι άλλο. Το Σαμαρά τον συνέφερε να μην βάλει πλάτη και να πάρει 33, 37, 40. Θα έβγαινε από την αρχή. Ενώ έτσι πήγε, έγινε το κόμμα Καμένου τότε, πήρε μόνο 18 ο Σαμαράς. Τιμωρήθηκε ο Σαμαράς. Και μάλιστα και το κοινό της Νέας Δημοκρατίας τον κατηγορούσε ότι κακώς συνέπραξε. Δεν τα θυμόσαστε. Είχε ολόκληρη αναστάτωση εσωκομματική η Νέα Δημοκρατία με τη συγκυβέρνηση του Παπαδήμου. Είχε έπαθε ζημιά ο Σαμαράς. Εγώ όμως πιστεύω ότι με τα λόγου γνώσεως έπραξε. Γιατί θεώρησε ότι καλύτερα μια οικουμενική παρά να πάμε Brexit. Έβαλε δηλαδή τον κίνδυνο πάνω από. Η οικουμενική πολιτική, πολιτική οικουμενική και όχι τεχνοκρατών, τη βλέπετε. Εντάξει, θα μετήχατε εσείς. Λίγο θα βραστήξει αυτό. Ακούστε, ό,τι και να γίνει, επειδή δεν τους βλέπω να βάζουν τα σπαθιά στη θήκη και να κάθονται να κουβεντιάζουν ήρεμα, βέβαια μπορεί να αλλάξει τώρα, γιατί υπάρχει και Καραμαλής τώρα, ο οποίος πήρε σήμερα με το Βατοπέδι, πήρε πάνω του. Πήρε πάνω του ο Καραμαλής. Υπάρχει με η Μαράκης και ο Μητσοτάκης δεν είναι μόνος του. Έτσι. Πιστεύω λοιπόν ότι αν έρθει ο κίνδυνος του Brexit και φτάσουμε Ιούλιο, εκεί θα παιχτεί και το θέμα της οικουμενικής. Εσείς θα τις θέξετε. Με τεχνοκράτες ή θα γίνει, ή θα, δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να μείνει ο Τσίπρας. Οπότε μάλλον η καρέκλα του Πρωθυπουργού θα αλλάξει. Θα μετήχατε εσείς.